καλλιέργεια του διαλόγου μετά της πίστεως, της επιστήμης και του πολιτισμού. Στήριξε η Εκκλησία το κοινωνικό κράτος μέσα από όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Δια να υπερβόμεν τα σκαλτικάς αρχάς της εκκοσμικεύσεως, οφείλομεν έτι πλοίον να στραφόμεν προς τους μεγάλους διδασκάλους και εγκρίτους ημών πατέρας. Πρέπει να βρούμε αυτόν τον δρόμο που θα μας βοηθήσει και θα βοηθήσει και τον λαό μας και δεν θα τον διχάζει. Τα δύο κορυφαία εκείνα σημεία τα οποία τόνισε αυτή η Σύνοδος και παραμένουν εξαιρετικής σημασίας είναι η ενότητα της Ορθοδοξίας και η ζωντανή και δυναμική μαρτυρία της στο σύγχρονο κόσμο. Ενωμένοι μαζί να ανεβάσουμε ξανά την πατρίδα εκεί που της αξίζει. Υπάρχει έντονο το πνευματικό στοιχείο, άλλο το στοιχείο της πνευματικής αναζητήσεως από την Αυστραλιανή κοινωνία. Εμπνέει, καθοδηγεί, νοηματοδοτεί και ενθαρρύνει κάθε αγαθόν αγώνα. Αυτή η έννοια της παγκοσμιοποίησης τα σαρατοποιεί όλα. Η Εκκλησία μας γεννήθηκε μέσα στο σπήλαιο, ανδρώθηκε στις κατακόμες και ζημιώθηκε στα ανάκτορα. Εμείς χτίζουμε το οικοδόμημα της νεότητας με το μυστρί και έρχεται η κοινωνία και μας γκρεμίζει με την πορντόζα. Αυτός ο τόπος είναι ελεύθερος σήμερα γιατί αγοράστηκε με τα αίματα ηρώων και μαρτύρων. Πάντα οι Έλληνες βάζαμε το Θεό και την πατρίδα και την οικογένεια μπροστά. Η ιστορία δεν γράφεται με τα ναι, γράφεται με τα όχι. Η Εκκλησία μας έχει και ύψος και βάθος. Να δέχεται τον παπά του όπως είναι, χωρίς να λιένει πολλές φορές αγκύθες που υπάρχουν στον χαρακτήρα ή στο διοικητικό που έχει ο κάθε ιερεύς. Καθ' όλη τη διάρκεια των 100 χρόνων δεν είχαμε ποτέ συγκρούσεις θρησκευτικού τύπου. Συμμεριζόμαστε την αγωνία των ιερέων. Υπάρχουν σκοπιμότητες οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν έναν αποχαρακτηρισμό του κράτους από Ορθόδοξο. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να νοηθεί μόνη της ξεχωριστά από την Ορθοπραξία. Το θέμα της σχέσης Εκκλησίας και κράτους είναι κάτι το οποίο είναι ζυμωμένο μέσα στην ιστορία. Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας τις αξίες της ζωής, τις πραγματικές και τις πραγματικές χαρές. Μπορεί να σημαίνει ότι μηδενίζουμε τη γνώση, αλλά σίγουρα δεν την θεοποιούμε. Όποιος διακονεί την Εκκλησία δεν πρέπει να λέει ότι κουράζεται. Θα πρέπει να στηριχθούν οι ρίζες των προγόνων. Μέσα από την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία εκφράζει τη μόνη Αγία Καθολική και Αποστολική σωτήρια αλήθεια για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει διαρκώς να αυτοπροσφέρεται στο Θεό και στον συνάνθρωπό του. Η προσβολή του θρησκευτικού συναισθήματος είναι κάτι το πολύ ευαίσθητο. Δεν έχουμε καθαρή άποψη για το τι σημαίνει ο διαχωρισμός κράτους Εκκλησίας. Το νόημα στη ζωή μας είναι να βρούμε κάτι που συνδέεται με την αιωνιότητα. The Mount Athos has been a very important place in my life. Every day, my wife and I in particular, and our children, we're so thankful to be in the Orthodox Church.